Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποκτά έναν υπερυπολογιστή αξίας 300.000 ευρώ. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Γιώργος Παπαδουράκης, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΛΜΕΠΑ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά, και να σας καλησπερίσω. Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά, να σας ευχαριστήσω. Έναν υπερυπολογιστή, λοιπόν, η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί. Ένα ιδανικό εργαλείο για έρευνα. Πάνω σε ποιους τομείς, κύριε καθηγητά? Σε πάρα πολλούς τομείς. Εμείς κάνουμε deep learning, που είναι τεχνικές προηγμένες τεχνητής νοημοσύνης. Είναι για ιατρική απεικόνηση. Είναι διάφορα εργαστήρια που θα μέσα στο ΕΛΜΕΠΑ που θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αλλά όχι και μόνο. Σε αυτόν τον εξοπλισμό, που είναι από τους πιο ταχύτερους υπολογιστές σε όλα τα πανεπιστήμια και σε τα ερευνητικά κέντρα, θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και συνάδελφοι που θα θέλουν τέτοιο χρόνο πολύ μεγάλων ταχυτήτων. Μάλιστα, οπότε η ταχύτητα είναι αυτό που κάνει τον υπολογιστή ακριβό, ξεχωριστό, σπάνιο? Ναι, είναι πάρα πολλές οι εφαρμογές που χρησιμοποιείται ταχύτητα. Μάλιστα, ακόμα και στο δικό σας το τομέα, στα μίντια και στη διασκέδαση, χρησιμοποιούνται αυτοί οι υπερυπολογιστές για να έχουμε πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών που κινείται στα πλαίσια των γραφικών κυρίως, γιατί δουλεύουν με γραφικούς επεξεργαστές. Εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε στα τεχνητά νευρονικά δίκτυα για deep learning και πιστεύουμε ότι πολλοί φοιτητές θα κάνουν διδακτορικά. Παπαδουράκη, αυτό το όπλο το έχει άλλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα? Έχουν παρόμοιους υπολογιστές. Δεν είμαστε οι μοναδικοί, ναι, αλλά σε τόσες μεγάλες ταχύτητες είμαστε οι πρώτοι. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη που θα έχει εγκατασταθεί το μηχάνημα, άλλα πανεπιστήμια μπορεί να πάρουν άλλους υπολογιστές πιο ταχύς. Οπότε δεν θέλω να πω ότι είμαστε οι πιο ταχύτεροι ή οι πιο καλύτεροι, αλλά σίγουρα θα μπούμε στο χάρτη. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι θα αξιοποιηθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ναι, έχουν δείξει ενδιαφέρον πάρα πολλά εργαστήρια, ναι, και παρότι το δικό μου το εργαστήριο, που είναι το Εφιών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, έδειξε κύριος ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον δείξαν και από τη Σχολή Οικονομίας ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, που είναι κοσμήτορας εκεί και ο οποίος χρησιμοποιεί παρόμοια μηχανήματα και παρόμοιες τεχνικές πάνω σε οικονομικά δεδομένα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ.